Θα ξεκινήσουμε το συγκεκριμένο μέρος με ζωντανή σύνδεση με Λονδίνο, με αφορμή τις εικόνες χάους και συνωστισμού. Στο Λονδίνο, μία εβδομάδα μετά την άρση των περιορισμών εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε να δούμε λίγο χαρακτηριστικές εικόνες έξω από κεντρικά πολυκαταστήματα του Λονδίνου. Βλέπουμε βίντεο στο αριστερό μέρος της οθόνης και εδώ δεξιά βλέπουμε χαρακτηριστική φωτογραφία. Χωρίς βέβαια να τηρούν αποστάσεις, οι περισσότεροι δεν φορούν προστατευτικές μάσκες. Εικόνες βέβαια και πλάνα που κάνουν το γύρο του κόσμου, το γύρο της Ευρώπης. Και θα συνδεθούμε με το Λονδίνο. Προκειμένου να συνομιλήσουμε με την κυρία Κική Σονίδου, πρόεδρο Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρία Σονίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Ελλάδα, από Κρήτη. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και στην όμορφη Κρήτη. Οι συγκεκριμένες εικόνες σας προβληματίζουν, σας ανησυχούν? Κοιτάξτε, ήμασταν 4 μήνες σε ένα πάρα πολύ αυστηρό lockdown, το οποίο άρθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, ακριβώς πριν μία εβδομάδα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες εικόνες συνωστισμού, όχι παντού και πάντα όπως φαίνονται, και κάποια μέτρα τηρούνται και οι αποστάσεις τηρούνται και δεν μπαίνουμε όλοι στα καταστήματα, και εγώ το Σάββατο πρέπει να περιμένω αρκετή ώρα στην ουρά για να πω σε ένα πολυκατάστημα μαζί με άλλους, και μάσκες φοράνε οι περισσότεροι και είναι και υποχρεωτικό όταν μπαίνεις μέσα σε ένα πολυκατάστημα. Αυτό που θα δείτε ότι υπάρχει συνωστισμός και δεν φοράνε μάσκα είναι όταν σε εξωτερικούς χώρους εστίασης πίνουν το ποτό τους. Εκεί, ναι, δεν θα δείτε να φοράνε μάσκα, ούτε να είναι όλοι προσεκτικοί. Απ' την άλλη όμως, να πούμε ότι πάνω από το μισό πληθυσμό έχουν εμβολιαστεί ήδη, 34 εκατομμύρια, και γύρω στα 10 εκατομμύρια έχουν λάβει ήδη τη δεύτερη δόση και έχει επιτευχθεί και η ανοσία της αγέλης. Οπότε, ίσως να έχει και μία λογική ότι ο κόσμος έχει χαλαρώσει λίγο. Βέβαια, δεν είναι αυτό που συνιστούμε και λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει και ακόμη να τηρεί τα μέτρα και να περιμένουν για λίγο διάστημα ακόμη μέχρι την 21η Ιουνίου που θα έχουμε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό όλου του πληθυσμού. Εντάξει, γενικά βέβαια οι Βρετανοί δεν θέλουν και πολύ για να χαλαρώσουν. Είχαν χαλαρώσει αρκετά και πριν από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, πριν από το τελευταίο lockdown. Και θέλω να σας ρωτήσω ότι από τη μια μέρα στην άλλη φαντάζομαι δεν είναι και το πλέον λογικό να σχηματίζονται αυτές οι ουρές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, είστε ο γιατρός, εσείς γνωρίζετε σίγουρα περισσότερα. Από τη μια μέρα στην άλλη είναι λίγο δύσκολο να μπουν σε μια διαδικασία προ-κορονοϊού και προ-πανδημίας εποχής. Σίγουρα. Όπως είπα, τα μέτρα πρέπει να τηρούνται και τις μάσκες δεν θα τις αφαιρέσουμε ακόμη. Παντού επιβάλλονται και στα μέσα μεταφοράς και σε κλειστούς χώρους και σε μεγάλους χώρους που συναθρίζεται κόσμος, είτε αυτό είναι σούπερ μάρκετ, είτε πολυκατάστημα. Δεν έχουν αρθεί τα μέτρα. Ότι υπάρχει μια σχετική χαλάρωση, γιατί εδώ και 7 εβδομάδες πάμε εξαιρετικά καλά και από απόψεως εμβολιασμών, αλλά και από απόψεως περιστατικών, θετικών κρουσμάτων και θανάτων. Εκεί σίγουρα κάποιος χαλαρώνει και δεν συμπεριφέρεται πολύ σωστά, αλλά υπάρχει αυστηρότητα. Οπότε δεν βιάστηκαν κεντρικά οι Άγγλοι, η κυβέρνηση, να άρουν αυτούς τους περιορισμούς και να προχωρήσουν σε αυτή τη χαλάρωση των μέτρων? Όχι, απλά επιστρέψαμε σε μια κανονικότητα και ύστερα από 4 μήνες. Από τις 18 Δεκεμβρίου, φανταστείτε, περάσαμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Πάσχα πριν 2 εβδομάδες, γιατί εδώ είχαμε Πάσχα στην 4η Απριλίου, δεν άνοιξε τίποτα. Δεν κυκλοφορούσε κανείς, μόνο σούπερ μάρκετ και φαρμακεία. Όταν βλέπανε ότι για 6 εβδομάδες πάμε πάρα πολύ καλά και εμβολιαστικά πάμε πάρα πολύ καλά, τότε δόθηκε μια επανέναρξη και μία επανεκκίνηση στην οικονομία, γιατί καταλαβαίνετε, 4 μήνες τα πάντα κλειστά, χωρίς μία μέρα χαλάρωσης, ήταν αρκετά δύσκολο και για τον κόσμο, αλλά και για την οικονομία της χώρας. Δεν έχουν αρθεί τα μέτρα, δεν έχουν αρθεί οι περιορισμοί και ούτε θα γίνει άμεσα. Έχετε ακούσει ότι δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουμε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου παρά μόνο αν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, νομικός ή ιατρικός, και αυτό πρέπει να το αποδείξεις. Άρα, παρόλο που στην αρχή κατηγορηθήκαμε και δεν κάνατε αυτό σωστά και δεν κάνατε το τάδε ή το δίνα, βλέπω ότι με μια πολύ αυστηρή πολιτική το τελευταίο τετράμινο μπορώ να πω ότι έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Είστε αισιόδοξοι για τους επόμενους μήνες και σε επίπεδο Ελλάδας? Είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα για το σκηνικό που διαμορφώνεται στη χώρα μας. Ναι. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ναι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Ενώ πέρσι πήγαινε πάρα πολύ καλά η χώρα και υπήρχε αυστηρότητα, γιατί κακά τα ψέματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις που έφερε αυτός ο κορονοϊός
παγκοσμίως, όχι μόνο σε μία χώρα, όλες οι χώρες γονατίσανε και εμείς εδώ με ένα πολύ δυνατό σύστημα υγείας και με τόσα νοσοκομεία δεν μπορέσαμε κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά. Στην Ελλάδα βλέπω θετικά κρούσματα και αριθμούς θανάτων καθημερινά, τριπλάσια, τετραπλάσια με τα αντίστοιχα της χώρας μας. Δηλαδή 1.800 περιστατικά χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο με 10 θανάτους και στην Ελλάδα 72 νεκροί νομίζω σήμερα. Και να βλέπεις 3, 4, 5.000 θετικά κρούσματα κάθε μέρα. Για τη μικρή Ελλάδα και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Και αυτό βέβαια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον, το ότι ο κόσμος βλέπω κάθε μέρα, παρακολουθώ από τα μέσα. Συνοστίζονται, κάνουν υπαίθρια πάρτι, δεν τηρούν τα μέτρα. Και εγώ όσο ήμουν στην Ελλάδα, έβλεπα ότι ο κόσμος ήταν πολύ πιο χαλαρός, δεν φορούσαν τις μάσκες, τις είχαν στο πηγούνι. Υπάρχει μια ελλειπή συμμόρφωση, το έχουμε και λίγο στην κουλτούρα μας. Νομίζω ότι ακόμη η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο διάστημα. Θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι κάνουν το μέγιστο δυνατό. Μια χώρα με, την ανάλογη, με τις ανάλογες δυσκολίες και περιορισμούς. Νομίζω ότι εγκαίρως παρήγγειλε η κυβέρνηση τα εμβόλια. Νομίζω ότι ακόμη έχετε ένα θέμα και αν από αυτά που παρατηρώ στο διαδίκτυο και διαβάζω, υπάρχουν πάρα πολλοί αρνητές. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αμφισβητεί. Διαβάζω απίστευτα πράγματα για θεωρίες συνωμοσίας. Εντάξει, έχει μειωθεί ο αριθμός της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών, η αλήθεια είναι. Έχει εμβολιαστεί μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Βλέπετε, εμείς επειδή τρέξαμε πάρα πολλούς εμβολιασμούς, τουλάχιστον 500.000 την ημέρα, είδαμε και το αποτέλεσμα σύντομα. Δηλαδή, επετεύχθη η ανοσία της Αγέλης τουλάχιστον 1,5 μήνα νωρίτερα από αυτό που εμείς είχαμε υπολογίσει. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια ότι όλα θα είναι τέλεια και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει με τον κορονοϊό και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε καινούργιες μεταλλάξεις. Πάντα είμαστε σε επιφυλακή γιατί είμαστε γιατροί, λέω εγώ, δεν είμαστε θεοί και μάθαμε τόσα τον τελευταίο χρόνο ή τους τελευταίους 14 μήνες. Ελπίζουμε όμως ότι με τον εμβολιασμό σίγουρα έχουμε αποκτήσει μια νοσία, σίγουρα έχουμε καλύψει και ένα μεγάλο μέρος των μεταλλαγμένων στελεχών, γιατί ο κορονοϊός ούτως ή άλλως μεταλλάσσεται, όπως και ο ιός της γρίπης, και σίγουρα όσο εμείς χτίζουμε ανοσία είμαστε πιο προστατευμένοι και αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Μάλιστα. Κυρία Σονίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας και την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.